Και προσπαθούμε να σταματήσουμε μια άλλη πανδημία, την πανδημία των πνιγμών, την οποία τώρα την έχουμε ξεχάσει τώρα τελευταία με τον κορονοϊό. Αλλά δυστυχώς κάθε μέρα στα δελτία αναφέρονται συνέχεια πνιγμοί. Εγώ θα πω ότι η ΑΝΕ είναι το σπίτι της αθλητικής ναυαγωγικής. Έχει αγωνίσματα τα οποία αύριο μπορείτε να καμαρώσετε τους γιους σας ως πρωταθλητές. Και όταν λέω πρωταθλητές, όχι πρωταθλητές όπως τους εννοούμε σε Ολυμπιακό ή παγκόσμιο επίπεδο, αλλά πρωταθλητές ζωής. Γιατί δεν υπάρχει πιο πετυχημένο πράγμα από το να σώζεις μια ζωή. Και επειδή άκουσα εδώ είναι και ο κύριος Αλεξίου, θα του έκανα μια πρόταση να μπει η αθλητική ναυαγωγική, γιατί και εγώ γυμναστής είμαι. Και στη ΣΕΦΑ Τρικάλων, γιατί ήδη διδάσκεται στη ΣΕΦΑ Αθηνών από τον κύριο Αβραμίδη, ο οποίος είναι και πρόεδρος της ΕΑΝΕ, γιατί η ΕΑΝΕ στον 1,5 χρόνο έχει φτιάξει φοβερούς συνεργάτες, μέχρι και η Βρετανική Κοινοπολιτεία Διάσωσης μας έχει αναγνωρίσει και το Hall of Fame, μας έχει δώσει παντοτινή αιγίδα και πιστεύουμε ότι όταν ξεπεράσουμε την πανδημία θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Αύριο θα δώσουμε κάποιες δράσεις στους μικρούς μας φίλους, αλλά και στους μεγάλους, να δουν 2-3 αγωνίσματα της αθλητικής ναυαγωγικής και σας προσκαλούμε στο δεύτερο κύπελο, το οποίο θα γίνει στη Γλυφάδα, και ειδικά εσάς που είστε από Αθήνα, στη Γλυφάδα, 26 Σεπτεμβρίου, για να μας θαυμάσετε και από κοντά. Τίποτα άλλο, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στους αγώνες.